παράθεση στην Βουλή του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου, που καθιερώνει την απλή αναλογική. Πάμε τώρα να δούμε πιο συγκεκριμένα, να καταλάβουμε τι αλλάζει, να το πούμε. Όχι, όχι, σαν παραμυθάκι. Πότε αργά, θα αλλάξει. Πότε θα αλλάξει. Ξέρουμε. Να πούμε πρώτα τι αλλαγέ και μετά το πότε. Βιάζομαι γιατί. Γιατί άμα πάμε στο πότε, μπορεί να κάνουμε όλα. Για να δούμε τι αλλαγέ. Θέλουμε τη βοήθειά σα να το πούμε από την αρχή, με σύντομε, σχεδόν κοφτέ απαντήσει. Δηλαδή, να μην το πάμε και στι ερωτήσει. Ναι, να μην το πάτε πολιτικά, α πούμε, να καταλάβουμε λίγο γι' αυτό το πάω από την αρχή. Σαν παραμυθάκι. Τι αλλάζει, να το συλλάβουμε όλοι. Να τα κατοικοποιήσουμε λοιπόν και λίγο μαθηματικά. Τώρα, ναι. Πάμε. Υπάρχουν τρεις, είναι οι στόχοι της μεγάλης μεταρρύθμισης που ετοιμάζει το Υπουργείο Εσωτερικών και η κυβέρνηση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Τρεις είναι οι στόχοι. Στόχος πρώτος. Εμβάθυνση της δημοκρατίας και ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Αυτός ο στόχος, ο πρώτος και ο ουσιαστικός, για να εξυπηρετηθεί, έχει τρία βήματα, να τα λέγαμε έτσι. Το πρώτο είναι η καθιέρωση της απλής αναλογικής για την εκλογή των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων. Απλά σημαίνει ότι ό,τι παίρνει η κάλπη, στην κάλπη μία παράταξη, 10% της δίνει η τοπική κοινωνία. 10% των δημοτικών ή περιφερειακών συμβούλων θα έχει στο Δημοτικό Περιφερειακό Συμβούλιο. Και θα γίνεται η κατανομή των Δημοτικών Περιφερειακών Συμβουλίων την πρώτη Κυριακή. Όποιος υποψήφιος δήμαρχος ή περιφερειάρχης δεν πάρει το 50% συνένα από την πρώτη Κυριακή η παράταξή του, θα πάμε στη δεύτερη Κυριακή όπου θα γίνει μια εκλογική αναμέτρηση ανάμεσα στους δύο πρώτους, είτε δημάρχους είτε περιφερειάρχες, με δεδομένο όμως τη σύνθεση του Δημοτικού Περιφερειακού Συμβουλίου. Δηλαδή θα βγει δήμαρχος ο οποίος δεν θα έχει την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτό λέμε. Θα βγαίνει δήμαρχος αυτόν που οι πολίτες στη δεύτερη Κυριακή ανάμεσα στους δύο πρώτους θα δώσουν το 50% ναι, συνένα. Το Δημοτικό Συμβούλιο βγαίνει πάντα από την πρώτη Κυριακή. Πάντα από την πρώτη Κυριακή. Δεν υπάρχει μπόνους δηλαδή στον πρώτο Δημοτικό για να μπορέσει. Απλή για να... αναλογική. Απλή το δεύτερο αναλογική. Βήμα. Ναι. Το δεύτερο βήμα είναι η καθιέρωση των τοπικών δημοψηφισμάτων όπου για συγκεκριμένα σοβαρά θέματα που θα κρίνει είτε το Δημοτικό Συμβούλιο είτε ένας αριθμός δημοτών να μπορεί να τα θέτει και αυτά τα τοπικά δημοψηφίσματα να έχουν συγκεκριμένο, να παίζουν συγκεκριμένο ρόλο, να μην είναι γενικά είπαν τη γνώμη τους, αλλά να έχουν χαρακτήρα. Δεσμευτικό χαρακτήρα. Δεσμευτικό χαρακτήρα. Τρίτο τι βήμα. Εννοείτε, πείτε λίγο αυτό. Είπατε είτε το Δημοτικό Συμβούλιο, το καταλαβαίνουμε, είτε ένας αριθμός πολιτών. Θα μαζεύουν με υπογραφές και θα ζητάνε. Αυτό ανάλογα το Δήμο, ναι, ανάλογα το Δήμο, τι θα ζητάνε. Θα ζητάνε δημοψήφισμα για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Το τρίτο βήμα. Έχει βρεθεί αυτό το ποσοστό του πληθυσμού. Υπάρχουν αυτά τα νούμερα, υπάρχουν, αλλά μην μπερδέψουμε τώρα την ουσία. Να πούμε στον χρόνο τον οποίο θέλουμε να συζητήσουμε. Το τρίτο καθοριστικό βήμα για την εμβάθυνση της δημοκρατίας, αυτό που σας είπα και την ενίσχυση των πολιτών, είναι να ξεχωρίσουμε αυτό που έγινε για μια φορά μόνο το 2014, ευρωεκλογές με αυτοδιοικητικές εκλογές. Διότι η σύμπτωση της ίδιας ημέρας, το 2014, υποβάθμισε και τις αυτοδιοικητικές εκλογές, υποβάθμισε και τις ευρωεκλογές. Γιατί το λέτε άρα αυτό? Λοιπόν, είναι συμπέρασμα πολιτικό και από, από τη συμμετοχή αλλά και από την εμπειρία την οποία ζήσαμε το 14 το Μάιο να γίνονται ας πούμε συγκεντρώσεις και να ασχολούνται οι δημότες με τις δημοτικές εκλογές ή με τις περιφερειακές γιατί έχουμε τρεις κάλπες εκείνη, είχαμε και τρεις κάλπες δημοτικές περιφερειακές και συγχρόνως κάποιος ευρωβουλευτής κάποιου κόμματος να περιοδεύει και να προσπαθεί να πει τις αποφάσεις. Αυτά τα τρία βήματα είναι για το πρώτο στόχο τον οποίο έχουμε την εμβάθυνση της δημοκρατίας και την ενίσχυση της συμμετοχής. Δεύτερο βήμα. Μισό λεπτό, κύριε. Έχουμε άλλα δύο να τα πούμε. Μισό λεπτό θέλω να ρωτήσω εδώ πέρα. Θεωρείτε ότι οι τοπικές κοινωνίες, οι δήμοι, οι περιφέρειες είναι έτοιμες να κάνουν διοίκηση, να ασκήσουν διοίκηση με αυτή τη λογική? Θεωρείτε ότι είναι έτοιμη η κοινωνία ελληνική να στηρίξει αυτό το σχέδιο? Καταρχάς θα σας απαντήσω. Γιατί σας λέω, υπάρχουν τοπικές διενέξεις.
Το ξέρετε. Υπάρχουν οι δημοτικοί σύμβουλοι που μπορεί να βγαίνουν ο φίλος του φίλου, ο συγγενής του συγγενή, και εγώ εσένα θα πω, που είσαι δημαρχός, δεν θα σας στηρίξω ποτέ. Θα σας απαντήσω. Θα είναι έτοιμες δηλαδή, τοπικές κοινωνίες, όχι, δεν έχω τέτοια εικόνα. Εντάξει. Και δεν έχω τέτοια εικόνα ούτε όσο ασχολούμαι με την τοπική αυτοδιοίκηση. Υπάρχουν και εικόνες που επιτρέψτε μου να σας πω. Είδατε, μιλάμε για 325 δήμους και για 13 περιφέρειες. Στα δύσκολα λέμε τώρα, έτσι, γιατί είδαμε εδώ πέρα στις πλημμύρες, να σκαρφαλώνουν, να χοροπηδάνε στα τραπέζια. Θέλετε να σας δώσω στοιχεία. Σας λέω λοιπόν ότι, επειδή ασχολούμαι 23 χρόνια με τοπική αυτοδιοίκηση και μάλιστα από αιρετές θέσεις και όχι μόνο τώρα με την ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, θέλω να σας πω το ότι από τα θέματα τα οποία συζητούνται στο Δημοτικό και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, από τα στοιχεία τα οποία έχουμε και από την εμπειρία και νομίζω ότι κανένας δήμαρχος δεν θα το διαψεύσει, το 90% των θεμάτων παίρνονται με ομόφωνες αποφάσεις. Ένα. Δεύτερον, τα θέματα τα οποία είναι πιο σοβαρά και συζητούνται και γίνεται η πολιτική, η αυτοδιοικητική, η αντιπαράθεση, είναι αυτά τα οποία θέλουμε να αναβαθμίσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο και το Περιφερειακό Συμβούλιο σε ένα διαβουλευόμενο όργανο για να μπορεί να παίρνει τις αποφάσεις του. Κοιτάξτε να δείτε τι συμβαίνει ως την ώρα. Έχουμε ένα εκλογικό σύστημα στην τοπική αυτοδιοίκηση που ανεξάρτητα το τι ποσοστό πάρει η παράταξη του δημάρχου, έχουμε δήμαρχο με 20%, το οποίο του δίνει ο εκλογικός νόμος το 60% των εδρών. Τέτοιο πλειοψηφικό σύστημα δεν έχει εμφανιστεί ποτέ στην ιστορία της χώρας μας, στο πολιτικό σύστημα και μάλιστα για τις βουλευτικές εκλογές, που μάλλον θα θεωρήσει κάποιος ότι είναι το διακύβευμα. Το τι συζητάει το ελληνικό κοινοβούλιο και τι αποφάσεις παίρνει είναι πολύ πιο σημαντικές. Κύριε Πλάκη, μια που το λέτε κιόλας, μήπως αυτή η διαδικασία για την αυτοδιοίκηση είναι και προάγγελος για τις εθνικές εκλογές? Θέλω να σας πω το εξής, ότι πριν από 2 χρόνια η κυβέρνηση, πριν από 1,5 χρόνο η κυβέρνηση έφερε την απλή αναλογική στη Βουλή, ψηφίστηκε. Δεν, δυστυχώς θα πω εγώ, δεν έπιασε το συνταγματικό νούμερο των 200 βουλευτών ούτως ώστε να έχει άμεση εφαρμογή από τις επόμενες εκλογές. Όμως από τις μεθεπόμενες εκλογές σίγουρα έχουμε την απλή αναλογική. Θα ήθελα όμως από τη στιγμή που βλέπω ότι ανοίγει και με την επιστολή που έστειλε η κυρία Γεννηματά. Λέω το ότι από τη στιγμή που και η κυρία Γεννηματά έστειλε μια επιστολή και είπε ότι ενδιαφέρομαι να κάνουμε μια συζήτηση συμμετοχή για τη συνταγματική αναθεώρηση και υπάρχει και η απάντηση του Πρωθυπουργού, νομίζω ότι θα μπορέσει να ξαναγίνει, ίσως να μπορέσει μέσα σε αυτή τη συνταγματική συζήτηση να ξαναγίνει μια κουβέντα αν το κίνημα αλλαγής, η δημοκρατική συμπαράταξη, το ποτάμι που απαρτίζουν τώρα το κίνημα αλλαγής, έχουν μια διαφορετική άποψη για το τι πριν 1,5 χρόνο που δεν αποδέχτηκαν την απλή αναλογική. Για εσάς είναι απολύτως ανοιχτό, λέτε. Ναι, ναι. Για μας έχει ψηφιστεί και έχουμε την απλή αναλογική. Λέω όμως το ότι επειδή θα εφαρμοστεί από τις μεθεπόμενες εκλογές, γιατί δεν έχει πιάσει τους 200 βουλευτές, αν μέσα σε αυτή την κουβέντα για την αναγκαία συνταγματική αναθεώρηση, κόμματα τα οποία ενώ ήταν με την απλή αναλογική ως φιλοσοφία, ως πολιτική άποψη, ιστορικά, ιστορικά, δεν και δεν ψηφίσανε, έχουν μια διαφορετική τώρα προσέγγιση και δεν έχουν τα εσωτερικά τους που τους εμποδίσανε, τότε ναι, μπορούμε να συζητήσουμε. Θα ήθελα όμως να πω τις άλλες δύο, τους άλλους δύο στόχους που έχει αυτή η μεταρρύθμιση που θέλουμε να φέρουμε άμεσα και θα απαντήσω και στο ερώτημά σας. Ο δεύτερος στόχος είναι η αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας των Δήμων ως διοικητική δομή, ως μηχανισμός. Και όχι μόνο αναβάθμιση, αλλά αναβάθμιση γιατί? Για εξυπηρέτηση του πολίτη. Αυτό έχει να κάνει μόνο με τον τρόπο ανάδειξης του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου. Όχι, λέω τώρα, δεν έχει να κάνει και με τα άλλο βήμα. Είναι στόχο. Και με τη χρηματοδότηση. Είναι στόχο. Θα πω και για τη χρηματοδότηση, αν, για να βοηθήσουμε τους τηλεθεατές σας οι οποίοι ακούνε. Αυτό, η αναβάθμιση της διοίκησης των ΟΤΑ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, έχει κατά τη γνώμη μας και υπάρχουν 4 βήματα. Πρώτον, να ξεχωρίσουν οι αρμοδιότητες. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οι αρμοδιότητες ανάμεσα στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό, στο κεντρικό κράτος και στις αποκεντρωμένες, είναι πάρα πολύ μπερδεμένες. Κάνουμε λοιπόν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια σε συνεργασία και με τα Υπουργεία και
αρκετές αρμοδιότητες, είμαστε έτοιμοι και θα είμαστε έτοιμοι να τις ξεκαθαρίσουμε, ούτως ώστε ο πολίτης να ξέρει ότι για αυτό το πράγμα πάει στο Δήμο και μόνο στο Δήμο, και για το άλλο πράγμα πάει στην περιφέρεια και μόνο στην περιφέρεια. Είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά, η οποία όμως έχει χιλιάδες αρμοδιότητες, έχει αρκετά υπουργεία τα οποία εμπλέκονται και που πρέπει να κάνουμε μια συνεννόηση. Το δεύτερο βήμα, για αυτό, όχι, το δεύτερο βήμα λέει, για τα βήματα για την αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας, είναι η διαμεσολάβηση. Δηλαδή, ο διαμεσολαβητής, ένας μίνι, αν θέλετε, κατά τόπο συνήγορος του πολίτη, όπου αυτό που λέει ο λαός, τα παράπονα στον δήμαρχο, τα παράπονα στον διαμεσολαβητή, που θα εκλέγεται από το Δημοτικό Περιφερειακό Συμβούλιο και ο οποίος θα ελέγχει, αν θέλετε, τα παράπονα του πολίτη ως προς τον τρόπο διοίκησης και αν εξυπηρετείται από το Δήμο του ή από την περιφέρεια. Το τρίτο είναι η εποπτεία των ΟΤΑ, δηλαδή μια υπηρεσία η οποία υπήρχε στις αποκεντρωμένες να είναι μια αυτοτελής υπηρεσία η οποία να ελέγχει τις αποφάσεις των Δημοτικών Περιφερειακών Συμβουλίων και να, με νομικούς που να κρέμεται κάτω από το Υπουργείο Εσωτερικών ανεξάρτητη, αλλά πάντως να μπορεί κατά τόπους να ελέγχει αυτές τις αποφάσεις. Και τέταρτη και το πιο ουσιαστικό κατά τη γνώμη μου για αυτή τον δεύτερο, αν θέλετε, πυλώνα στόχο του τέτοιου, είναι τα διακριτά μοντέλα δήμων. Ακούστε να δείτε. Έχουμε 325 δήμους και ο Καλλικράτης ψηφίστηκε το 10, ό,τι αρμοδιότητες δίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Δήμαρχο. Για την πρωτεύουσα της Αθήνας, με τους 600.000 δημότες και με όλο αυτό το μεγάλο δίκτυο υπηρεσιών, τις ίδιες αρμοδιότητες δίνει και για την Ίσο Γάβδο των 150 κατοίκων. Με αποτέλεσμα αυτό το ίδιο κουστούμι που φοράνε από την πρωτεύουσα μέχρι το πιο μικρό νησί δήμος, δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα, διότι κάποιοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν και κάποιοι. Και τι αλλάζει τώρα? Εμείς λοιπόν θα κάνουμε διακριτά μοντέλα δήμων, όπου θα έχουμε τους νησιωτικούς, τους ορεινούς, τους λίγο δυσπρόσιτους, τους αστικούς, ούτως ώστε θα φτιαχτούν κατηγορίες δήμων και σε αυτές τις κατηγορίες δήμων θα υπάρχουν οι αρμοδιότητες, οι οποίες να είναι πιο ομογενοποιημένες και να είναι. Κύριε Πουλάκη, πότε κατατίθεται, μας είπατε. Να πω και το τελευταίο. Μην μας πείτε πότε κατατίθεται. Να πω και το τελευταίο και θα πω πότε κατατίθεται. Ο τρίτος στόχος είναι τα οικονομικά της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δηλαδή η οικονομική βιωσιμότητα των Δήμων και η αναπτυξιακή τους λογική. Και εδώ πέρα κάνουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι αλλάζουμε τον αλγόριθμο, τον μαθηματικό τύπο που δίνονται οι ΚΑΠ, οι κεντρικοί αυτοτελεί πόροι. Η αυτοδιοίκηση παίρνει από τον κρατικό προϋπολογισμό ένα ποσό. Αυτό το ποσό μοιράζεται με κάποιο τρόπο. Εμείς λέμε ότι θα αλλάξουμε τον αλγόριθμο ούτως ώστε οι δήμοι, οι πιο μικροί, οι πιο αδύναμοι, να έχουν σίγουρα τα λειτουργικά τους έξοδα, δηλαδή να μπορούν να τα βγάλουν πέρα και να μειωθούν οι ανισότητες οι οποίες υπάρχουν ανάμεσα σε κάποιους δήμους. Και το δεύτερο είναι τα προγράμματα αναπτυξιακά. Ήδη δώσαμε στη δημοσιότητα δύο προγράμματα, το Φιλόδημος 1 και το Φιλόδημος 2, 700 εκατομμύρια, τα οποία δεν τα δίνουμε σε όποιον συμπαθούμε, αλλά φτιαχτήκανε συγκεκριμένα κριτήρια και θα πάρουν όλοι οι δήμοι και γνωρίζουν όλοι οι δήμοι αυτά τα σχεδόν σεμιναριακού τύπου, πρέπει να σας πω. Θα χαρούμε από εδώ και πέρα να ξεκινήσω και μια. Γιατί δεν ήξερα κάποια πράγματα, να τα μάθω. Νομίζω ότι προσπάθησα να τα πω κωδικοποιημένα. Κύριε Πουλάκη, πότε κατατίθεται? Μετά του Πάσχα δουλεύουμε συνεχώς στο Υπουργείο Εσωτερικών και το γραφείο του Υπουργού, υπηρεσία, το γραφείο το δικό μου, η νομική. Δουλεύουμε. Διότι μετά από 1,5 χρόνο διάλογο που έχουμε κάνει, αυτά εδώ πέρα που σας είπα, είναι ένας δημόσιος διάλογος εδώ και 1,5 χρόνο με όλη την τοπική αυτοδιοίκηση και με τους πολίτες σε όλη την Ελλάδα. Αυτό λοιπόν τώρα τα παίρνουμε, τα γράφουμε για να μπορέσουμε μετά το Πάσχα να καταθέσουμε τον νομοσχέδιο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.